Έχουμε ακτινογραφία εκλογών. Έχουμε, αλλά μπορούμε να το δούμε και στην πορεία. Να επιβεβαιώσουμε δηλαδή αυτά τα οποία φαντάζομαι θα μας πει και ο κύριος Παναγιώτου. Πού πάμε. Στον κύριο Νίκο Παναγιώτη, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Δημοσιογραφίας και μέσω μαζικής επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχει αξία να δούμε και τον απόϊχο των εκλογών, αλλά και τι έγινε με τα κοινωνικά δίκτυα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ακριβώς, και με τη συμμετοχή των νέων. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, δική μας η τιμή. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με ένα βασικό γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεστε το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει στον απόϊχο μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έδωσε μία παντοδυναμία σε πρώτη φάση της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή έγραψα και μία σχετική ανάλυση με το που ανακοινώθηκαν έτσι τα πρώτα exit poll, χαρακτήρισα ότι ήταν οι εκλογές μίας συλλογικής σιωπής, οι οποίες όμως είχαν ηχηρά πολιτικά μηνύματα. Και γιατί τις ονομάζω εκλογές της συλλογικής σιωπής? Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας αποφάσισαν ουσιαστικά την τελευταία εβδομάδα, μάλιστα ένα 20% δήλωσε στα exit poll ότι αποφάσισε μέσα στο παραβάν, στοιχεία δηλαδή που δεν τα είχαμε δει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτών ήταν τέτοιο, το οποίο έχει πολλά σημαντικά και ηχηρά πολιτικά μηνύματα, που νομίζω ότι καθιστούν αυτές τις εκλογές έτσι και ίσως και αυτές που θα έρθουν, γιατί νομίζω δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε πολλά πράγματα δεδομένα για αυτές. Κύριε καθηγητά, αυτή η σιωπή κατευθύνθηκε στη Νέα Δημοκρατία και είχαμε και μια ανατροπή των δημοσκοπικών ευρημάτων. Δεν θα έλεγα ανατροπή. Θα έλεγα ότι ναι, κατευθύνθηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία, τα επιβεβαιώθηκαν τα δημοσκοπικά ευρήματα. Το αντίθετο. Έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις. Όταν δίνεις ένα ποστό της τάξης του 6-7% και πας 20%, έχουμε για μια αποτυχία των exit polls και των δημοσκοπήσεων. Ναι, εντάξει, αλλά να έχουμε μια επιβεβαίωση το ποιος ήταν ο πρώτος, δεύτερος κλπ. Και μην ξεχνάμε και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί εναντίον των δημοσκόπων, όπου τους περίμεναν πάρα πολύ στη γωνία αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές, ενώ κυκλοφορούσε έτσι άμεσα ή έμεσα ένα σύνθημα ότι ό,τι έγινε στην Τουρκία θα γίνει και στην Ελλάδα. Σύν όλο αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί εναντίον των δημοσκοπήσεων, ότι πληρώνονται, κατευθύνονται, κάνουν κλπ. Νομίζω ότι έχει μηνύματα και προς τους δημοσκόπους. Δεν θα πρέπει να φοβηθούν να πούν την άποψή τους. Όμως να σας δώσω και ένα στοιχείο το οποίο είναι καθοριστικό προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ένα ποσοστό των δειγμάτων υπήρχε εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια κοινά δεν είχαν αποτυπωθεί όπως τα νεανικά. Οπότε υπήρχε έτσι ένας δισταγμός, θα έλεγα, στην ανακοίνωση της μεγαλύτερης διαφοράς ουσιαστικά, η οποία διαφαινόταν όπως και οι ίδιοι παραδέχτηκαν. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επειδή έχετε κάνει και αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα, το πώς εκείνα επηρέασαν το Twitter κτλ., πού καταλήγουμε και αυτή η τελευταία εβδομάδα, πόσο θα επηρεάσει τις επόμενες εβδομάδες που έρχονται μέχρι και την 25η Ιουνίου, αν επιβεβαιωθεί ότι τότε θα γίνουν οι εκλογές? Ναι, κοιτάξτε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη γνώμη μου ίσως έδωσαν και την εντύπωση ότι ο αγώνας θα ήταν, η διαφορά δεν θα ήταν αυτή του εύρους. Υπήρχε η αίσθηση όσοι διάβαζαν ή παρακολουθούσαν τα κοινωνικά δίκτυα ότι τα δύο κόμματα είχαν μικρότερη διαφορά μεταξύ τους. Νομίζω όμως ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον ως ένα σημαντικό πεδίο της εκλογικής αναμέτρησης, και ειδικά το TikTok ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε με πολύ δημιουργικό τρόπο, θα έλεγα, προκειμένου να προσεγγιστούν νεανικά ακροατήρια. Από εκεί και πέρα όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν βέβαιοι για την επίδρασή τους. Είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί αν τελικά αυτό που με οδήγησε στο να αποφασίσω ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή συνολικά οι επικοινωνιακές καμπάνιες και το μήνυμα που έλαβα από τα πολιτικά κόμματα. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές δύο είναι τα στοιχεία που έπαιξαν σε καθοριστικό ρόλο. Η επιλογή του κεντρικού συνθήματος από τη Νέα Δημοκρατία που μιλούσε για σταθερότητα
και η οποία αποτύπωνε το κύριο αίτημα της εποχής. Το δεύτερο ήταν ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε έτσι ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Και το τρίτο, παρότι είχα πει ότι είναι δύο στοιχεία, ήταν η δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου τις τελευταίες ημέρες, που όπως φάνηκε και από τα exit poll, επηρέασε πολύ κάποιες συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, παραδείγματος χάρη ελεύθεροι επαγγελματίες, σε συντριπτικό ποσοστό. 53% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και 13% ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν θα ήταν σε αυτό το ύψος αν δεν είχε προηγηθεί η δήλωση και αναμετάδοσή της από τα μέσα. Να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω όμως σε περιοχές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, όπως για παράδειγμα ή των τελευταίων ετών, όπως για παράδειγμα η περιοχή των Τεμπών με φόντο το σιδηροδρομικό δυστύχημα, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αρκαλοχωρίου και γενικότερα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος εδώ στη σεισμόπληκτη Κρήτη. Στήριξαν, ενίσχυσαν και έδωσαν την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάπως οξύμορο? Ναι, για τα Τέμπη είναι ο τόπος στον οποίο συνέβη το δυστύχημα. Τα θύματα και οι νεκροί ήταν μάλλον από πολλές περιοχές της Ελλάδος. Το Αρκαλοχώριο όμως είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως πολύ σωστά το αναφέρετε. Όμως ξέρετε, έρχεται ως απόρρια ενός ευρύτερου αιτήματος που υπήρχε, ότι μετά από μια δεκαετία ανατροπών, μια δεκαετία έτσι μνημονιακή, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες έφερε, είχε μπροστά του ψηφοφόρος ένα συγκεκριμένο δίλημα να απαντήσει. Θέλω έτσι μια σταθερότητα, αυτό το οποίο προσκόμισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με όποια θετικά και αρνητικά, ας πούμε, ή κάτι το απροσδιόριστο. Και νομίζω ότι κατέληξαν στο να ενισχύσουν την κυβέρνηση σε συνδυασμό με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με μια εκτίμηση για τις δεύτερες εκλογές, πιθανότατα 25 Ιουνίου. Τι πιστεύετε? Δεν συμμερίζομαι όλη αυτή την αισιοδοξία ευρύτερα που υπάρχει και τις προγνώσεις ότι περίπου θα έχουμε μια επανάληψη του αποτελέσματος. Η κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μοναδική. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι τις 25 Ιουνίου. Εννοείται πως για τα κόμματα τα οποία πήγαν καλά, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που εξασφάλισε μια σημαντική υπεροχή, εννοείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα νίκης και το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να επιβραβευθεί ή να επισφραγιστεί στις επόμενες εκλογές. Επίσης το ΠΑΣΟΚ που σημείωσε άνοδο των ποσοστών του έχει μια δυναμική, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πολύ γρήγορα θα πρέπει να βρει μια συγκεκριμένη πολιτική τακτική προκειμένου να συγκρατήσει τις δυνάμεις του και να μπορέσει να μειώσει πιθανώς τη διαφορά με την κυβέρνηση. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπουν πολλά μικρά κόμματα. Μάλιστα. Και μάλιστα. Βέβαια θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικό. Το πόσα κόμματα μικρά θα είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την αριστερά. Γιατί σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση υπήρχαν πολλά μικρά κόμματα από την πλευρά της αριστεράς και λιγότερα από την πλευρά του δεξιού πολιτικού φάσματος. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά.